Ως ΚΚΕ θα θέλαμε να θέσουμε στη συζήτηση σήμερα το κύριο ζήτημα. Όχι βέβαια εδώ, μόνο για εδώ, αλλά κυρίως για το λαό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η κοινή στρατηγική που έχετε όλοι σας, που είναι αυτή η ανάπτυξη με κίνητρο το κέρδος. Στρατηγική βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά αυτού του συστήματος. Αυτή η στρατηγική υπηρετείται με την απελευθέρωση της ενέργειας, των μεταφορών και άλλων τομέων, την ιδιωτικοποίησή τους, αποτελούν πεδία κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων με αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με αύξηση του κόστους των υπηρεσιών για το λαό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη ζει ο λαός. Μέχρι και ο Μάνος την έζησε και του ιτάρισε χθες για την κυβέρνηση. Όμως ο ίδιος δεν δικαιούται να ομιλεί, γιατί είναι αυτός που έκανε το πρώτο στον νόμο. Οι συνέπειες είναι τραγικές. Αυτές αποκαλύπτονται, κύριε Υπουργέ, κάθε μέρα. Με την ενεργειακή φτώχεια που μεγαλώνει, με 40.000 οικογένειες να είναι χωρίς ρεύμα για 24 ώρα, με τους δρόμους να κλείνουν με απόφαση της κυβέρνησης απαλλάσσοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους από το αυξημένο κόστος για να τους κρατήσουν ανοιχτούς, από τη διασπορά διοδίων παντού. Το θέμα δεν είναι ποιος έκανε περισσότερα ή ποιος λιγότερα. Το θέμα είναι ότι ο λαός πληρώνει και ξαναπληρώνει. Που αποτρέπουν αυτή η διασπορά το λαό να μετακινηθεί, γιατί τα διόδια, το κόστος τους, πολλές φορές είναι πάνω από τα καύσιμα που απαιτούνται. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν κομίζουμε γλάφκα, βέβαια. Ξέρει ο λαός που μετακινείται πώς πληρώνει, πώς χρυσοπληρώνει τους δρόμους που τους πλήρωσε για να γίνουν και τους ξαναπληρώνει για να τους χρησιμοποιήσει. Κύριε Υπουργέ, πριν προχωρήσει η υλοποίηση του εμβληματικού έργου, όπως λέτε, για το Εγνατία θα πει περισσότερα ο σύντροφος Σωτήρης, καλό θα ήταν να μιλήσουμε για το εφιστάμενο δίκτυο και πώς αυτό ανταποκρίνεται στις ασφαλείς μεταφορές του λαού. Θα πούμε βέβαια περισσότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε και σήμερα, όπως το κάνουμε συνέχεια, την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών που βασανίζει τους εργαζόμενους και τον λαό, που έχουν μετατραπεί σε αυτή την περίοδο της πανδημίας σε υγειονομικές βόμβες, σε φορείς υπερμετάδοσης. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, μιας που μιλάμε για τη σταθερή τροχιά. Ας πούμε για αυτό. Για τα μετρό. Το 2009, κύριε Υπουργέ, δούλευαν 3.570 εργαζόμενοι. Ενώ το 2018, που έχουμε στα στοιχεία, 2.465. Μειώθηκαν οι εργαζόμενοι κατά 31%, κύριε Υπουργέ. Γιατί μιλήστε για νέες θέσεις εργασίας που θα γίνουν με αυτά τα έργα. Υπάρχουν σειρμοί που μένουν εκτός λειτουργίας. Αυτοί θα γίνουν μετά από 8 χρόνια. Όμως μέχρι τότε έχουμε σειρμούς εκτός λειτουργίας. Ο ηλεκτρικός διαθέτει 45 σειρμούς, αλλά κυκλοφορούν μόνο 19. Είναι γερασμένος ο στόλος. Η ελλείψη ανταλλακτικά σε τεχνικό προσωπικό, η μηδενική κρατική χρηματοδότηση είναι ζητήματα που λούζεται ο λαός, τα βλέπει κάθε μέρα με τις μετακινήσεις τους. Η κυβέρνηση εμφανίζει την αιτία των προβλημάτων στις ασκές συγκοινωνίες, δηλαδή την ενίσχυση επιχειρηματικής δράσης και την εμπλοκή ιδιωτών σαν λύση. Είναι η εμπλοκή ιδιωτών λύση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων? Και εδώ η εμπλοκή των ιδιωτών θα κάνει πολύ ακριβή την αστική συγκοινωνία συνολικά σε όλο τον λαό. Εμείς, κύριε Υπουργέ, θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εχθές είχαμε αυτό το συμβάν με το λεωφορείο, με την έκρηξη του καλοριφέρου. Το καλοκαίρι καίγονται τη θερμοκρασία. Το χειμώνα παγώνει ο κόσμος. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Βεβαίως λέτε ότι κάνατε προσπάθεια, ότι δεν μπορείτε να γίνει στελεοφορία, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως ωστόσο ο λαός υποφέρει, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Η προτεραιότητα ποια είναι σήμερα? Είναι το έργο μετά από 8 χρόνια? Είναι και αυτό. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν τα έργα. Είναι σωστό ότι το δίκτυο αυτό, το μετρό, έπρεπε να γίνει εδώ και 50 χρόνια. Καθυστέρησε. Γιατί η αστική τάξη της χώρας μας είχε άλλους προσανατολισμούς. Είχε άλλες προτεραιότητες. Είχε συμφωνίες με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ενίσχυε το αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν έχει αυτή την προτεραιότητα να κάνει και το... Έχει μάλλον η ιεραρχία αυτό να κάνει το μετρό. Εμείς δεν διαφωνούμε όπως είπαμε. Ωστόσο όμως το μετρό αυτό θα το πληρώσει πάλι ο λαός. Τα οποιαδήποτε χρηματοδοτικά εργαλεία τα πληρώνει ο λαός με τους αβάσταχτους φόρους, με τη ληστεία που γίνεται, και τα πληρώνει πανάκριβα για να τα χρησιμοποιήσει. Εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Η λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αυτός ο τομέας των μεταφορών, όπως και της ενέργειας, όπως και της υγείας, της παιδείας και όλων αυτών που υπηρετούν ανάγκες του ίδιου του λαού μας. Το ΚΚΕ λέει ότι η κάλυψη αυτών των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών για καθολικές, φτηνές, ποιοτικές, ασφαλείς μετακινήσεις και μεταφορές προϋποθέτει υποδομές και μέσα που να λειτουργούν συνολικά ως κοινωνική ιδιοκτησία και όχι ιδιοκτησία κάποιων επιχειρηματικών ομίλων. Όσο αυτό δεν γίνεται, ο λαός θα πληρώνει με μεγάλες συνέπειες αυτή την πολιτική που ακολουθείτε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Εμείς σε αυτή τη γραμμή, να το πω έτσι, σαν ΚΚΕ, προσπαθούμε να πείσουμε τους εργαζόμενους ότι αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Όσο θα συνεχίζεται και οι μεταφορές θα είναι πολύ ακριβές και ο λαός θα στέκεται στις στάσεις για να περιμένει λεωφορείο σε μια γραμμή που δεν έχει κέρδος ή σε γραμμές του μετρό που δεν θα έχουν κέρδος, τα δρομολόγια θα είναι πολύ μειωμένα. Αν τώρα λέγατε εσείς ότι θα πετύχουμε 5 λεπτά εδώ στο μετρό της Αθήνας, αυτό όμως πάλι δεν το έχετε πετύχει. Δεν μπορείτε, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη και σε προσωπικό και αν θέλετε σε σειρμούς που οι οποίοι είναι, πρέπει και αυτοί να βελτιωθούν, να εξυγχρονιστούν, και βεβαίως πάνω απ' όλα και στα λεωφορεία που τα έχουμε πει, θα τα πούμε και το απόγευμα. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν όσο δεν ανατρέπεται αυτή η πολιτική και όσο ο λαός δεν βάζει μπροστά σαν δικό του ζήτημα μεταφορές ασφαλείς, φτηνές, οι οποίες δεν θα τον ταλαιπωρούν, αλλά θα τον πηγαίνουν με ασφάλεια στη δουλειά του και όπου αλλού θελήσει να πάει ένας εργαζόμενος, ένας άνθρωπος. Μόνο έτσι μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Εμείς, παρόλα αυτά, πιέζουμε αυτή την περίοδο και αυτή την περίοδο να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχετε ευθύνες, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί, είμαστε στο τρίτο κύμα της πανδημίας και δεν μπορεί να είναι σαν σαρδέλες ο κόσμος στο μετρό, στα λεωφορεία και αλλού. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί η λογική του μένουμε στο σπίτι να είναι η λύση για όλα. Μένουμε στο σπίτι όταν έχουμε φυσικά φαινόμενα, μένουμε στο σπίτι με την πανδημία, δηλαδή η λύση αυτή είναι να μείνει στο σπίτι ο κόσμος, ο λαός. Αυτό κάνατε και χθες. Αποφάσισε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να κλείσει τον δρόμο. Την προηγούμενη έλεγε θα τον κρατήσει ανοιχτό. Γιατί τον άνοιξε, γιατί τον έκλεισε, ποιον υπηρέτησε με αυτό? Υπηρέτησε τον κόσμο για να μην αποκλειστεί? Γιατί δεν τον υπηρέτησε τον κόσμο να μην αποκλειστεί με μέτρα να μην ανοιχτός ο δρόμος? Κοστίζανε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, εμείς και στο θέμα αυτό του έργου που λέτε, θέλουμε καταρχήν να μας πείτε εάν πράγματι έχετε περιβαλλοντολογικές μελέτες, αν η αρχαιολογική υπηρεσία εδώ, το Υπουργείο Πολιτισμού,
με τις θερεσίες που έχει, έχει ήδη γνώση των χώρων και των εργασιών, έτσι ώστε να μπορεί, ξέρω εγώ, να ανοίξει, να το πω έτσι, τη διαδικασία για να προχωρήσουν αυτές οι εργασίες. Να μας ενημερώσετε πάνω σε αυτό, αν πράγματι υπάρχει συνεννόηση και με τις υπηρεσίες, τις αντίστοιχες υπηρεσίες, προκειμένου το έργο να γίνει με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτά τα κριτήρια, τα περιβαλλοντολογικά και τα αρχαιολογικά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η αρχαιολογική, να το πω έτσι, περιουσία που είναι του λαού μας και πρέπει να διατηρηθεί.